τώρα το φιλικό παιχνίδι, δεν ξέρω αν προσφέρει για πολλά συμπεράσματα τη δική σας εικόνα, τι αποτομήσατε. Ναι, εντάξει, καταρχήν είχαμε τη Λάρισα που είχε το τέταρτο φιλικό τη και τρεις ομάδες πιο ψηλά στην προετοιμασία, πιο προχωρημένη την προετοιμασία. Πιστεύω στο πρώτο μήχρονο είχαμε καλή κατοχή μπάλας, είχαμε δύο καλές φάσεις για γκολ, παρόλο που φάσεις για γκολ. Απειληθήκαμε μισή φορά από κόντρα. Πιστεύω ότι αυτά που θέλουμε να δουλέψουμε γρήγορα πέρα από φορά μπάλας, αν τη χάνουμε την μπάλα, αν την κλείσουμε γρήγορα, γρήγορο pressing, θα το είχαμε όσο μπορούσαν βέβαια στο άλλο προετοιμασίας. Γενικά είμαι ευχαριστημένος με την εικόνα του παιχνιδιού. Δεύτερο μήχρονο χάρασε λίγο ο ρυθμός, λόγω αλλαγών λίγο, πάντα γίνεται σωστά σε φιλικά. Δεχτήκαμε ένα γκολ από απευθείας χτύπημα corner. Εντάξει, τα μικρά παιδάκια πιστεύω και αυτά να πήγαν καλά στο δεύτερο μήχρονο. Απλά φάνηκε διαφορά αντρικού ποδοσφαίρου, δυναμικού ποδοσφαίρου με το νεαρά παιδιά. Και αυτό φάνηκε στο δεύτερο. Γενικές γραμμές πιστεύω ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά. Πιστεύω να δείξαμε εν μέρει τι πόρο θα έχουμε στο ποδόσφαιρο φέτος, τι θέλουμε να παίξουμε. Το αποτέλεσμα σίγουρα θέλουμε να κερδίζουμε. Δεν είναι σε πρώτο βαθμό στα τελικά. Μας ενδιαφέρει εικόνα, μας ενδιαφέρει εξέλιξη, να δούμε λαθάκια, να λύσουμε το κλείδι, να βελτιωθούμε. Ένα πρώτο δείγμα της φιλοσοφίας σας ήταν να πάρει την κατοχή μπάλα στο Φαζιάννα και το κάνατε σήμερα. Τα επόμενα στοιχεία που θέλετε να ενσωματώσετε στην ομάδα ποια είναι? Εντάξει, ένα στοιχείο κατοχή μπάλα. Θέλω όμως πιο ουσιώδης κατοχή μπάλα. Έχω πιο πολλές κάθετες κινήσεις, τις οποίες δεν είχαμε σήμερα. Λόγω κρυφής κατάστασης αντοχής, γιατί αυτό είναι δυναμικό, έχει σχέση με δυναμικότητα και στη φάση που είμαστε τώρα δεν μπορούμε να το έχουμε. Είχαμε όμως καλύτερες τοποθετήσεις από ό,τι στην αρχή της προετοιμασίας. Και το επόμενο στοιχείο κεφάλι, γι' αυτό συντηρείται σε ένα σημείο σήμερα, ότι ό,τι μόλις κάνουμε την μπάλα, πάμε σε γρήγορο anti-pressing, δηλαδή σε γρήγορο pressing πάλι να ξανακερδίσουμε την μπάλα. Και αυτό φάνηκε να αποκόψουμε την αντίθεση των αντιπάλων, να ξανακερδίσουμε την μπάλα εμείς και να γίνουμε επικίνδυνοι. Και αυτά είναι τα στοιχεία που θα δουλέψουμε τώρα στις επόμενες εβδομάδες. Βρήκατε παίκτες που να μπορούν να υπηρετήσουν αυτά που θέλετε? Πιστεύω ότι και αυτοί οι παίκτες που έπαιξαν σήμερα έδειξαν ότι μπορούν να υπηρετήσουν. Είχαμε και παιδιά σήμερα που δεν ήταν στην αποστολή λόγω τραυματισμού. Ναι, αλλά θα είμαστε και πάλι με μάτια διεχθά για προσθήκες. Άρα περιμένουμε μεταγραφές. Ναι, είχαμε πει ότι θα κάνουμε, θα υπάρχουν κάποιες προσθήκες. Θέσεις μπορούμε να πούμε? Αυτό θα λέμε εσωτερικά, δεν είναι θέση. Εντάξει, πιστεύω ότι θα υπάρχουν στήλοι υπομονή, αλλά θα έχουμε το σύγκριο. Επειδή υπάρχουν κάποιες φήμες για Πάντελιτς, Κρίσμαν, υπάρχει περίπτωση αποχώρησης τους? Δεν γνωρίζω κάτι, δεν προσέγγισε κανείς ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Τα παιδιά είναι τραυματισμένα, έχουν τραυματισμό. Το κρίσμα θα ξαναπεί πάλι σε δύο μέρες. Απλά είναι φιλικό παιχνίδι και ως κόντρας δραματίας δεν ρισκάρουμε τώρα κάτι. Έτσι και οι αλλαγές σήμερα που έγιναν για να μην ρισκάρουμε κάτι και να παίξουν τα παιδιά να πάρουν παιχνίδια. Αλλά δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Ο Λέο είχε κάτι, γύρισε το πόδι εκεί. Το διάστρεμα πιστεύω δύο εβδομάδες έξω. Τι ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Όχι ωραία για το διάστημα. Λοιπόν, μάτια δύο λόγια για το πρώτο φιλικό. Είναι πολύ νωρίς και για συμπεράσματα, αλλά κυρίως για την πρώτη εικόνα που έχεις αποκομίσει και εσύ από την ομάδα. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Γίνεται μια νέα προσπάθεια, μια καινούργια αρχή. Πιστεύω πως η φιλοσοφία που έχει ο καινούργιος προπονητής είναι να παίξουμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, νομίζω αυτό που θέλαμε να κάνουμε και σήμερα, αλλά όπως είπατε και εσείς, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Θέλω να πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση θα γινόμαστε καλύτεροι, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στην αρχή του πρωταθλήματος. Ο στόχος είναι ένας, δεν χρειάζεται να το συζητάμε καν αυτό. Γι' αυτό και όλα έμειναν κάποια παιδιά, γι' αυτό ήρθαν και κάποια άλλα παιδιά. Ο στόχος είναι να γυρίσει ο Παζιάννα στη φυσική του θέση και να είμαστε τον Μάιο όλοι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Μάγκη, κρατάτε κάτι από το σημερινό φιλικό όσον αφορά την εικόνα, δηλαδή κάποια στοιχεία του σημερινού παιχνιδιού, τα κρατάτε? Σίγουρα τα κρατάμε. Νομίζω ότι δεν φάνηκε διαφορά κατηγορία. Καλά, okay, σίγουρα νομίζω δεν υπάρχει διαφορά κατηγορία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μόνο τυπικό είναι, δηλαδή και από τους παίκτες που διαθέτει ο Παζιάννα. Νομίζω ότι δεν φάνηκε κάποια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι, και αυτό είναι πολύ θετικό. Κοιτάξαμε τη Λάρισα στα μάτια. Είναι και πιο έτοιμη. Είναι και πιο έτοιμη ομάδα. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι δεν φάνηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού αυτό. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Το πιο θετικό που κρατάμε από σήμερα. Συνέχεια, έχετε και άλλο φιλικό τώρα την Κυριακή με τον Πανετολικό. Προλαβαίνετε να ενσωματώσετε κάποια άλλα στοιχεία? Μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με παιχνίδι, έχουμε δρόμο ακόμα για να είμαστε έτοιμοι 15 Σεπτεμβρίου πρώτα Θεός. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, να σου το πω και διαφορετικά, είτε χάσεις είτε κερδίσεις τα φιλικά δεν πάβουν, είναι φιλικά. Το πιο σημαντικό είναι 15 Σεπτεμβρίου να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα σερί με νίκες.
και να βγει ο Παζιάννα στην άλλη εθνική. Τίποτα άλλο. Από την ομάδα του και ένα σχόλιο για τον αντίπαλο, για τον Πάσο. One comment about our team, this friendly game. One comment about the opponent team, that if you are satisfied with this result. It's a good friendly game during the pre-season. Ήταν ένα καλό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. For both teams. Και για τις δύο ομάδες. We go now close to the start of the season, 25 more weeks we have before the first game. Εμείς είμαστε 2,5 εβδομάδες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. And we need to get a little bit of speed in the game. Και χρειάζεται να βάλουμε ακόμη ταχύτητα στο παιχνίδι μας. Generally, I'm happy with the games after our 30 minutes. Και γενικά είμαι ικανοποιημένος σχετικά με το παιχνίδι μας μετά τα 30 λεπτά. First 30 minutes we look slow, but we changed a little bit the way how we play in the first 30 minutes. After 30 minutes we changed the way. Στα πρώτα 30 λεπτά φωνόμασταν λίγο πιο αργή, αλλά μετά το αλλάξαμε στο πρώτο πλάνο παιχνίδι. Opposite team is, I think, so good for the second division league, and I hope it's good to be back next year in Super League. Όσο για την αντίπολη ομάδα, πιστεύω ότι είναι μια καλή, πολύ καλή ομάδα για δεύτερη κατηγορία και ελπίζω στην επόμενη σεζόν να βρεθεί πάλι Super League. And I wish you all the best. Και ευχαριστώ καλύτερα. Καταρχάς, δύο λόγια για το φιλικό. Προετοιμασία είναι. Ένα φιλικό προετοιμασία, κλασικό προετοιμασία. Ευχάριστη έκπληξη, Βασιλιά. Μ' άρεσε πολύ περισσότερο από την δική μου ομάδα. Δυστυχώς, παρότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες, σε όλα τα φιλικά έχουμε πολύ κακή εικόνα. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Είναι κάτι που να το συζητήσουμε με τους συνεργάτες μου. Ο Παζιάννα νομίζω θα είναι πρωταγωνιστής. Άλλωστε, είναι η φανέλα τέτοια, είναι το DNA της ομάδας. Να μαθήσει ο κόσμος από το ρόχος πάντα που είναι κοντά στην ομάδα και στα δύσκολα. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε ποιο πρωτάθλημα είναι το θέμα, σε τι πρωτάθλημα. Όταν τα έλεγα εγώ πέρσι, ο κ. Βασίλης υπερακόντιζε υπέρ της μειώσεως των ομάδων. Ξέρετε. Εγώ έλεγα ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι ομάδες. Δεν ξέρω πώς το είδε και υπερακόντιζε. Από τους πρώτους που έλεγαν ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες οπωσδήποτε, αυτοί και ο Αστέρας Τρίπολης. Και οι δυο τους παραλίγο είδατε να επιμείνευσουν. Έγιναν σημεία και τέρατα στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ομάδα. Και ομάδα είναι η ομάδα, οι παίκτες, ο κόσμος πάνω απ' όλα και η ιδιοκτησία της ομάδας. Όταν υπάρχει υγεία στην ιδιοκτησία, στον κόσμο και στην ομάδα, εξελίσσονται οι ομάδες. Όταν δεν γίνεται αυτό, οι ομάδες διαλύονται. Αυτό είναι το μυστικό. Επειδή είστε από τους γνώστες του τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά, δεν ξέρω αν είστε μάλλον. Θα μειωθούν τα τηλεοπτικά. Τι θα γίνει τελικά, τι πιστεύετε θα γίνει. Θα μειωθούν τα τηλεοπτικά. Πιστεύω ο Παζιάννα θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από τις άλλες ομάδες. Όχι όμως τα χρήματα που υπολόγιζε. Πώς θα τα καταφέρει ο κ. Βασίλης. Γιατί νομίζω υπάρχουν και παίκτες με ακριβά συμβόλαια. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι τελικά. Δεν ξέρω αν έμεινε ο Κρίσμαν, αν έμεινε ο Πάτινας, αν έχουν μείνει. Είναι ακριβά τα συμβόλαια. Θέλω να μπλέξει με τον Κρίσμαν και να ανοίξει και ένα ψυχιατρίο μαζί. Ο Βράνιες είναι καθηγητής με επιστημίου μπροστά. Το έχουμε ζήσει εμείς. Εμάς δεν προλάβει να μας ρίξει, έριξε τα Γιάννη. Δεν είναι μόνο ότι είναι κακό. Σαν παίκτης είναι εξαιρετικός βέβαια. Έτσι. Αλλά σου διαλύει τα ποδητήρια, σου διαλύει τα πάντα. Είναι, γι' αυτό λέω καμιά φορά. Είναι η ομάδα, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι και ο κόσμος. Αλλά ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που φτιάχνει το κλίμα. Από αυτόν εξαρτάται. Θα υπάρξει όμως σύντομα λύση με τα τηλεοπτικά. Νομίζω είναι άμεσα. Τις επόμενες μέρες, μειωμένα μένα, θα υπάρξει λύση. Θα επηρεαστούν και οι ομάδες από την πρώτη κατηγορία. Οπωσδήποτε, ναι. Πρόκειται να πάρουν τα χρήματα αυτά τα οποία υπολόγιζαν. Νομίζω θα πάρουν το συμβόλαιο του Όφη που πήρε πέρσι. Σε 900.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει αλήθεια για τις ομάδες, δηλαδή σημαίνει ποδόσφαιρο που δεν περιμένουν. Όχι βέβαια. Εγώ πιστεύω πολύ. Ο Παζιάννη έκανε την καλή ομάδα χωρίς πολλά λεφτά. Τα πάντα είναι νοικοκυριό και γνώση. Όταν υπάρχει γνώση, φτιάχνει και καλές ομάδες. Ο Παζιάννα ήταν στην καταστροφή με 8 εκατομμύρια χρέη. Όταν έγινε το θαύμα τότε, με τα νέα τα παιδιά, με τον Πετράκη που βγήκε αυτή η ιστορία ολόκληρη, με καλές επιλογές παικτών, με ωραίο κλίμα στα ποδητήρια, με ωραίο κλίμα στον κόσμο και έγινε αυτή η μεγάλη ομάδα που έπαιξε Ευρώπη. Κανείς πούλησε παίκτες πάρα πολλούς. Ήταν εξαιρετικό αυτό που έγινε στα Γιάννη. Απλώς έπρεπε να δεις και την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Όμως τι να το κάνουμε, δεν είμαι εγώ πια. Άλλοι αποφασίζουν και νομίζω ότι έχουν μέχρι τώρα ο κ. Βασίλης είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Σε 10 χρόνια αυτά
Είχε δύο πτώσεις βέβαια η ομάδα, αλλά από την άλλη μεριά, όταν έχεις μια ομάδα 10 χρόνια και βγαίνεις και στην Ευρώπη που είχες να βρεις πόσα χρόνια, μόνο εξ αυτού και μόνο θεωρείς επιτυχημένος. Αυτή είναι η άποψή μου. Άλλωστε δεν βλέπετε για καμιά άλλη λύση, βλέπετε καμιά ουρά εδώ από αγοραστές. Γιατί δεν βλέπω. Μου κάνει εντύπωση ότι μιλάτε με πολύ νοσταλγία για τον Βαζιάννα και μου φαίνεται ότι αν έχετε ευκαιρία και πάλι θα ήθελα να δοκιμάσετε τη διάθεση στα Γιάννα. Εγώ έχω πει ότι τα ωραιότερα χρόνια, όχι μόνο τη ποδοσφαιρική μου ζωή, γενικότερα τη ζωή μου, τα πέρασα στα Γιάννα. Είναι... Άλλωστε το οικόπεδο το έχω απέναντι ακόμη, δεν το έχω πουλήσει. Είμαι ιδιοκτήτη μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία ευτυχώ με καλή διαχείριση δεν έχει χρέη. Σήμερα είμαστε πολύ κακοί. Αλλά έχουμε καλούς παίκτες. Φέτος έχουμε πολύ καλή παιδί. Θα το δείτε δηλαδή. Άλλωστε, εγώ έχω μάθει να διορθώνω τα κακά και θα το δείτε και τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό άλλωστε και οι ομάδες μου ποτέ δεν υποβάστηκαν, ποτέ δεν διαλύθηκαν οικονομικά. Αλλά εδώ στα Γιάννα είναι και κάτι διαφορετικό. Έχω μια διαφορετική σχέση με τον κόσμο. Μην βλέπετε τώρα κάτι τσοκλανάκια μικρά, ξέρεις που δεν ξέρουν τι τους γίνεται από το πολύ χασίς. Δεν ξέρω να σε σέβονται τίποτα. Αυτούς έτσι πολύ έξα πολύ, ποτέ θυμάστε. Τους έβγαλε τις κουκούλες εδώ πέρα, δεν θυμάστε. Άλλωστε ακόμη στο YouTube υπάρχουν εικόνες. Αλλά είμαι με αυτή την ομάδα πολύ μεγάλη αγάπη με τον κόσμο, με την κοινωνία. Είναι άλλωστε η κοινότητα, είναι η πιο υγιής κοινωνία στην Ελλάδα. Αυτό να το ξέρετε. Εγώ έχω κάνει κοινωνική ανθρωπολογία από τη δουλειά μου, από τη ζωή μου. Δεν υπάρχει πιο υγιής κοινωνία από την Ελλάδα. Γενικότερα. Άρα εδώ είναι πόλεις για να ζεις, να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, να κάνεις φίλους. Είναι πολύ ωραία. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.